Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ως ένδειξη στήριξης της Ουάσιγκτον στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, ερμηνεύουν κυβερνητικά στελέχη το ραντεβού του Αντώνη Σαμαρά με τον πρόεδρο Ομπάμα στις 8 Αυγούστου στο Λευκό Οίκο, που οριστικοποιήθηκε και ανακοινώθηκε χθες ταυτόχρονα στην Αθήνα και την Αμερικανική πρωτεύουσα. Να πάμε στον Κωστή Σημειονίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κωστή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ικανοποίηση επικρατεί φυσικά στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση Σαμαρά-Ομπάμα. Μια συνάντηση που εκκρεμούσε εδώ και πολλούς μήνες. Οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά επισημαίνουν ότι η συνάντηση αυτή φανερώνει τη στήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης στις προσπάθειες που παραβάλλει η Αθήνα και επικαλούνται την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που αναφέρει ότι η επίσκεψη σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες της Ελλάδας να αναμορφώσει την οικονομία της και να προωθήσει την επιστροφή της στην ευημερία. Δεν είναι τυχαίο επίσης, Κατερίνα, ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον κλείστηκε λίγο καιρό μετά την επιλογή του αγωγού φυσικού αερίου TAP, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Το ραντεβού Σαμαρά Ομπάμα ορίστηκε μετά από μεσολάβηση του κουβανικής καταγωγής γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες. Να σου πω επίσης, Κατερίνα, ότι στην ατζέντα της συνάντησης θα βρεθούν εκτός από την οικονομία τα ενεργειακά θέματα, η διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση με δεδομένη την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το 2014, η περιφερειακή συνεργασία που αφορά και το Σκοπιανό, οι προοπτικές διευθέτησης στην Κύπρο, καθώς και η αμυντική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Άλλωστε, στις 30 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν δηλαδή την συνάντηση στο Λευκό Οίκο, θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος θα έχει επαφές με τον Αμερικανό ομολογό του, Τζακ Χάγκελ. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.